Κύριε Ξανθόπουλε, γιατί τόση καθυστέρηση από τη στιγμή που οι εργάτες πήραν τα κλειδιά για τη στεγανοποίηση της ταράτσας του 5ου Δημοτικού Σχολείου και αφού άρχισε η σχολική χρονιά, οι εργασίες ήταν σε εξέλιξη με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το ατυχέ? Αναφέρεστε στα κλειδιά και προφανώς αναφέρεστε στο γεγονός ότι τα κλειδιά τα πήραν τον Αύγουστο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι στο μεσοδιάστημα για το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε πολύ νωρίτερα. Δημοπρατήθηκε από τις αρχές καλοκαιριού. Αλλά δυστυχώς ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν η περίοδος εκείνη όπου λόγω των capital control ο εργολάβος δεν μπορούσε να εγκατασταθεί και να αναλάβει το έργο του. Η συγκεκριμένη εργολαβία, να σας θυμίσω, δεν είναι εργολαβία μόνο του 5ου Δημοτικού. Είναι και του Γυμνασίου και του Παιδικού Σταθμού και του Ειδικού Σχολείου της Νέας Καρβάλης. Το πρόβλημα ήταν και για αυτά τα τρία σχολεία, τα άλλα τρία σχολεία, όπως επίσης και για το 5ο Γυμνάσιο, στο οποίο οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά, παρότι μολονότι το σχολείο λειτουργεί σαν σχολείο. Είναι ότι λόγω της κατάστασης των οικονομικών μετά τον Ιούνιο δημιουργήθηκε αυτή η ασφυξία στην οικονομία και δεν μπορούσε κανείς να ξεκινήσει για να εκτελέσει εργασίες. Σας θυμίζω επίσης ότι και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο βέβαια είναι κλειστό, τα παιδιά του μεταφέρθηκαν στο 19 και στο 22 και εκεί γίνονται τα μαθήματά τους και εκεί είχαμε για τρεις μήνες πάυση των εργασιών εξαιτίας αυτού του λόγου. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση είχαμε αυτό το ατυχές γεγονός. Φυσικά και κανείς δεν είναι δυνατόν να διανοηθεί ότι μπορεί να μπει σε κίνδυνο η υγεία, η ασφάλεια, η σωματική ακυρότητα των μαθητών. Είχαμε ένα γεγονός το οποίο είναι τελείως ατυχές. Το ενθαρρυντικό για μας είναι ότι ευτυχώς το παιδί δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια σοβαρή σωματική βλάβη. Από την άλλη όμως νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει για να μην ξανασυμβεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον, αλλά στην παρούσα φάση θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης. Και αυτό το λέω μέσα από την εκπομπή σας και το απευθύνω προς τους γονείς, προς τους μαθητές και προς τους εκπαιδευτικούς, ότι το συγκεκριμένο σχολείο, λόγω των υγρασιών, λόγω των προβλημάτων των οποίων έχει, είχαμε πτώσεις σουβάδων, επιχρησμάτων, είχαμε βροχές, είχαμε νερά. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει το συγκεκριμένο έργο να προχωρήσει εν ώψη χειμώνα. Εάν δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί, αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα μείνει για την επόμενη περίοδο, ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών, όχι πλέον από την εκτέλεση των εργασιών, αλλά από τη μη εκτέλεση των εργασιών. Βλέπετε ότι πολλές φορές μεσολαβούν και πράγματα, γεγονότα και συνθήκες, οι οποίες είναι έξω από αυτά που μπορεί να υπολογίσει κανείς. Πολλές φορές ρωτήθηκε για το 21ο Δημοτικό Σχολείο και σχολίασα ότι όταν ξεκινήσαμε και δημοπρατήσαμε το συγκεκριμένη παρέμβαση, ξέραμε ότι έχουμε ένα θέμα στην θεμελίωση μόνο. Προέκυψε ότι έχουμε θέμα και στο σκελετό. Και τι μπορεί να κάνει κανείς? Να αφήσει τον οπλισμό του σκελετού έτσι, να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο μόνο στη θεμελίωση, επειδή ο Ξανθόπουλος ή η δήμαρχος ή κάποιος άλλος είπε ότι το Σεπτέμβριο το σχολείο θα ήταν έτοιμο? Δεν ήταν έτοιμο και, και σωστά δεν ήταν έτοιμο και δεν παραδόθηκε εξαιτίας του ότι υπήρχαν και άλλα θέματα. Αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο τρίμηνο έχει πάει πάρα πολλά έργα του Δήμου πίσω, τα οποία κινδυνεύουν και με απένταξη. Έργα ΕΣΠΑ τα οποία κινδυνεύουν με απένταξη. Το συγκεκριμένο έργο βέβαια είναι έργο το οποίο εξελίσσεται και εκτελείται με έσοδα του Δήμου, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, μολονότι έγινε αυτό το ατυχές περιστατικό, νομίζω ότι όλοι πρέπει να επιστρέψουμε την ψυχραιμία μας, την υφαλαιότητά μας, το ρεαλισμό, να πάρουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, να αφήσουμε την ελληνική αστυνομία, την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, να κάνει την προανάκριση την οποία διενεργεί ούτως ή άλλως λόγω του γεγονότος αυτού. Από εκεί και πέρα, να σκεφτούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Και σας καλώ να δείτε την κατάσταση που επικρατεί στην επέκταση. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα του 5ου που είναι το παλιό κτίριο. Δείτε λίγο τη στέγη που υπάρχει και σε τι κατάσταση είναι στην επέκταση. Εκεί δηλαδή που στεγάζονται οι πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και στο γυμναστήριο το οποίο είναι από πίσω. Από ψηλά, ιδιαίτερα, αν ανέβει κανείς και δει τι γίνεται, θα δει ότι όλη η στέγη είναι στον αέρα. Όλη η οροφή είναι στον αέρα. Και μιλώ για τη μόνωση. Μέσα φιλοξενούνται παιδιά. Εάν κάποιος μπορεί να σκεφτεί ή να πει ότι είναι υγιεινό να μένουν τα παιδιά μέσα στην υγρασία, μέσα στη μούχλα και αυτό το χειμώνα, ας το πει ξεκάθαρα και ας το αναλάβει ξεκάθαρα. Ψυχραιμία, ρεαλισμός, νυφαλαιότητα, να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και τον διευθυντή του 5ου Δημοτικού, ο οποίος έκανε συγκεκριμένη κίνηση σήμερα καλώντας την αστυνομία στο συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι το σχολείο πρέπει να γίνει. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Μην έχουμε και άλλα θέματα εν ώψη χειμώνα.